Εγώ τώρα καλημερίζω τον κύριο Νίκο Συρικονάκη. Κύριε Συρικονάκη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Επίσης, λοιπόν, αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Νίκος Συρικονάκης, για να ξέρετε. Να δούμε λίγο πολύ μέσα σε αυτές τις περίεργες καιρικές συνθήκες, με τις, αν θέλετε, ή όχι με τις εξάρσεις, με εκείνα τα φαινόμενα τα οποία είναι έντονα κάθε φορά, τίποτα φαίνεται φυσιολογικό από εδώ και κάτω. Ποια είναι και η δική σας ετοιμασία? Γιατί τις προηγούμενες μέρες έβλεπα τα ρεπορτάζ και από την Κρήτη TV και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη και από το portal neakriti.gr αναφορικά και με την αγωνία και τα παράπονα των κατοίκων εκεί από το Δρακουλιάρι. Ως παράδειγμα το φέρνω, συνολικά θα μας πείτε εσείς τι έχει γίνει. Απλά έτσι για να έχουμε το μπούσουλα και να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα. Και εσάς από τη δική σας την πλευρά ή την περιφέρεια από τη δική της την πλευρά να λέει ότι κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και αν δεν υπάρχουν ακραία φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ότι σαφέστατα το Ηράκλειο θα αντέξει ή ο Δρακουλιάρης θα αντέξει. Και το ξεκίνησα έτσι γιατί ούτως ή άλλως οι συνθήκες ακραίες είναι, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, και το βλέπετε και το καταγράφετε και εσείς, έτσι. Αυτά είναι που είπατε εσείς, είναι η πραγματικότητα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως αυτή την περίοδο είναι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων όπως και το χθεσινό, γιατί και το προηγούμενο, το Σαββατοκύριακο, ήμασταν σε επιφυλακή, σε επαγρύπνηση. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή, και το έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στο νησί μας, αλλά και πρόσφατα στην κεντρική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η κλιματική αλλαγή συντελέσει στο γεγονός να παρατηρούνται ακραία, έντονα και όχι μεγάλης χρονικής διάρκειας φαινόμενα, που δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φάνηκε και φαίνεται ότι είναι πολύ επικίνδυνα, αλλά και καταστροφικά. Άρα υπό αυτές τις συνθήκες που αναφέρεται κύριε Συρικονάκη, σημαίνει πάρα πολύ απλά και πρακτικά ότι κάθε ενέργειά σας, όποια και αν είναι αυτή, από τα ποτάμια, από τα ρέματα, από το οδόστρωμα ή οτιδήποτε άλλο, κινείται πάντα με μπούσουλα και κατεύθυνση, ότι δεν ξέρεις τι ακραίο ως καιρικό φαινόμενο μπορεί να σημειωθεί και σε αυτό εδώ το σημείο, άρα πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσω, έτσι να προχωρήσω στην επούλωση της ζημιάς και να πάω λίγο παρακάτω προληπτικά, προκειμένου να βοηθήσω τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σκοπό, κυρία Δουλγεράκη, όλων μας, όλων των φορέων που άπτονται τις πολιτικές προστασίες, και για το λόγο αυτό υπάρχει το συντονιστικό όργανο που συνεδρίασε και συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρώτα και πάνω απ' όλα, της περιουσίας των μνημείων μας, αλλά και του περιβάλλοντος. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, ως περιφέρεια, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά συνεχίζουμε ακόμα και δεν σταματάμε καθόλου και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάνουμε παρεμβάσεις, κέρυες σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο ο Γιώφυρος και ο Δρακουλιάρης ή ο Ξηροπόταμος. Έχουμε τέτοια δύσκολα σημεία σε όλους τους δήμους. Υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία με όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας μέσα από εργολαβίες, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δουλεύουμε ρέματα στο Δήμο Χερσονήσου, στην περιοχή των Γουβών, στο Δήμο Γόρτινα, στο Μινό Απεδιάδος, αλλά και στον αστικό ιστό που προαναφέρατε κι εσείς, στον Καρτερό, στον Ζαμπά, στον Ξηροπόταμο, αλλά και στις περιοχές Γιώφυρος, Δρακουλιάρη, που λόγω του γεγονότος ότι αυτό το ποτάμι διασχίζει κατοικημένες περιοχές, δίνουμε προτεραιότητα σε τέτοιες περιοχές, και ο λόγος είναι προφανής, γιατί εκεί κινδυνεύει περισσότερο η ανθρώπινη ζωή. Όλα αυτά βέβαια, κυρία Δουλγεράκη, να πω ότι έχουν ένα κοινό παρανομαστή, τη διάθεση πόρων, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν. Γιατί και προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, συνεδρίασε η ΕΝΠΕ στα Ιωάννινα και συμμετείχαμε, και εκεί υπόθηκε από όλες σχεδόν τις περιφέρειες ότι τα δεδομένα άλλαξαν.
Άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στα νέα δεδομένα, στη νέα κατάσταση. Χρειάζονται έργα υποδομής, πρώτα και πάνω απ' όλα. Αλλά για να γίνουν τα έργα χρειάζονται πόροι, που δυστυχώς δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή. Άλλα δεδομένα είχαμε το 80, άλλα το 90, το είδαμε και εμείς εδώ στο νησί μας, το είδαμε στην Αγία Πελαγία, το είδαμε στην Θεσσαλία, ότι δυστυχώς τα αντιπλημμυρικά δεν μπόρεσαν να αντέξουν και να οδηγήσουν όλα αυτά την απορροή των υδάτων και να τα οδηγήσουν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να είχαμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Ρητορικό το ερώτημα, αλλά ρωτώ, απάντηση πήρατε? Απάντηση πρέπει να ληφθεί από την κεντρική εξουσία, από το κεντρικό κράτος. Μα αυτό εννοούσα, εάν από την κεντρική εξουσία. Να ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, εστάλει κάποιο μήνυμα προς όλους εσάς. Να ξέρετε ότι όχι μόνο ο Περιφερειάρχης, αλλά όλες οι περιφέρειες, αυτό το οποίο υπόθηκε εκεί, ότι θα είμαστε ιδιαίτερα διεκδικητικοί, ώστε να βρεθούν οι πόροι αυτοί για να κάνουμε όσο περισσότερα αντιπλημμυρικά έργα μπορούμε για να θωρακίσουμε το νησί μας. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι μόνο να καθαρίσουμε τα ποτάμια και τα ρέματα. Χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα. Mm. Και αυτό το οποίο θέλω να, γιατί το αναφέρατε κι εσείς, να καθησυχάσω τους συμπολίτες μας, όχι μόνο του αστικού ιστού εδώ στο Ηράκλειο, αλλά σε όλη την περιφερειακή ενότητα, είναι το γεγονός ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και ακόμα με πολύ πιο έντονα φαινόμενα, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση των φαινομένων και την απορροφή υδάτων. Δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν καθαριστεί εκβολές, άρα λοιπόν απρόσκοπτα τα νερά θα οδηγούνται στις θάλασσες. Αλλά επαναλαμβάνω, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Διότι αν υπάρξουν τα φαινόμενα που υπήρξαν στη Θεσσαλία, ακόμη με 1000 τόνοι νερό το στρέμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ή αυτό το οποίο έγινε εδώ στην Αγία Πελαγία, 130 και πλέον τόνοι νερό το στρέμα σε 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Ευελπιστούμε, το είδαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχαμε μια ωραία βροχούλα, μια βροχούλα που τη χρειαζόταν το νησί μας, να μην υπάρχουν τέτοια ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, αλλά και πουθενά στον κόσμο, να ευχηθούμε εμείς. Μα κύριε Συριγωνάκη, γι' αυτό το λόγο ρώτησα και το ρώτησα δύο φορές και πάω σε τρίτη φορά. Ή να θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Ο σχεδιασμός από εδώ και κάτω που λέει ότι έχετε μπροστά σας και την επόμενη πενταετία. Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός τι λέει? Δεν ξέρω πώς τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται σε κάθε περιοχή. Δεν μιλάμε πια για φυσιολογικές συνθήκες. Δεν ξέρουμε το έκτακτο, πώς θα κάτσει το ξαφνικό, πώς θα καθίσει το φαινόμενο. Δεν έχω την υποδομή, γιατί το είπατε πριν από λίγο, ότι για τέτοιου είδους δύσκολα φαινόμενα δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Ο σχεδιασμός λοιπόν έχει μπει στις ράγες, έχει γίνει διεκδικητικά αυτό το οποίο ζητείτε από εσάς, από την περιφέρεια, μαζί και με τους δήμους, από την κεντρική κυβέρνηση, είναι ότι χρειάζεται μια παραπάνω υποδομή σε κάποια κέραια σημεία, έτσι ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και η περιουσία. Ο σχεδιασμός αυτός λέει επίσης από την άλλη ότι θα έρθει ο Νίκος Συριγωνάκη στην Αγγέλα τη Δουλγεράκη και θα της πει ότι εσύ εκεί δεν μπορείς να κάνεις σαν ιδιώτης παρέμβαση, διότι αν έρθει ένα έκτακτο φαινόμενο εσένα θα σε πνίξει και εγώ δεν αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη. Στο Δήμο γίνεται το ίδιο? Με αυτή την έννοια σας ρωτάω, αν αυτός ο σχεδιασμός ήδη επιχειρείται, ο σχεδιασμός αυτός έχει αλλάξει, είναι στην πρόνοια αυτού του διεκδικητικού πλαισίου που ζητείτε από εσάς? Κυρία Δουλγεράκη, από το 2020, δηλαδή πριν 2,5 χρόνια περίπου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, έχουν ανατεθεί μελέτες και βρίσκονται σε διάφορα για οι διαγωνιστικές διαδικασίες για όλα τα μεγάλα ποτάμια, θέματα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και για όλη την Κρήτη, γιατί είμαι σε θέση να το γνωρίζω
με τους συναδέλφους των άλλων περιφερειακών ενωτήτων. Μελέτες λοιπόν για όλα τα μεγάλα ποτάμια και ρέματα οριοθέτησης και διευθέτησης. Σε διάφορα στάδια, στο τελικό στάδιο θα πω εγώ, για να μας παραδώσουν αυτές τις μελέτες. Υπάρχει μια ιδιαίτερη μελέτη για το γιόφυρο, από τις εκβολές μέχρι και το δρακουλιάρι, που αυτές οι μελέτες θα μας δείξουν δρόμο, θα μας καθοδηγήσουν τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Μόλις λάβουμε στα χέρια μας αυτές τις μελέτες, ευελπιστώ ότι το 2024, από τους πρώτους μήνες, γιατί η μελέτη του γιόφυρου ποταμού είναι να την παραλάβουμε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Μάρτιο του 2024, θα δείξουν το τι πρέπει να γίνει. Εμείς οφείλουμε να διεκδικήσουμε τους πόρους για να εκτελέσουν αυτά τα οποία λένε οι μελέτες, για να είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν έχει μπει το τρένο πάνω στις ράγες και θεωρώ ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Αλλά μεγάλος μας εχθρός εμείς οι ίδιοι, η γραφειοκρατία, αυτό το οποίο τρέχει έτσι όπως το τρέχει το ελληνικό δημόσιο, μελέτες από το 2020, έτος 2023, θα πάρουμε τη μελέτη το Μάρτιο του 2024, στη συνέχεια το διεκδικητικό πλαίσιο, όποτε και αν, άρα πάμε προς το τέλος του 24 και αρχές του 25. Αυτή η κακοδαιμονία, για να μην το πω διαφορετικά, η οποία συνεχίζει να μας κυνηγά, κύριε Συριγωνάκη, μπορεί να μην είναι προσωπικό το θέμα, αλλά είναι αυτή η κακοδαιμονία που κυνηγά όλο το ελληνικό δημόσιο. Έχετε δίκιο ότι οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές διαδικασίες γενικότερα και η νομολογία, η νομοθεσία που διέπει όλο αυτό το σύστημα είναι χρονοβόρα. Είναι δύσκολη να τελεσφορήσει, αλλά παρόλα αυτά να ξέρετε ότι καθημερινά αγωνιζόμαστε και παθιέζουμε γι' αυτό, να ξεπεραστούν τα προβλήματα, ώστε να έχουμε γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Προς το παρόν χρήματα δεν υπάρχουν. Τα τυπικά, λέτε, είναι τα χρήματα τα οποία διατίθενται σε ό,τι έχει να κάνει με καθαρισμό ποταμών και με ρεμάτων. Βέβαια, αυτή τη στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά συνεχίζουμε ακόμα, καθαρίζουμε ρέματα και ποτάμια σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Από τις εκβολές, αφού αναφερθήκατε στον Γιώφυρο ποταμό, από τις εκβολές και μέχρι τον Δρακουλιάρη, μια μεγάλη σε χιλιόμετρα απόσταση είναι ήδη έχει καθαριστεί. Και συνεχίζουμε, ο σκοπός μας είναι να όλη αυτή η απόσταση που προανέφερα να καθαριστεί, ώστε απρόσκοπτα τα νερά να οδηγούνται στη θάλασσα και να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα, είδος ακραίων φαινομένων κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα. Είπατε ωστόσο ότι αυτές οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου ή έχουν ολοκληρωθεί και για άλλα μεγάλα ποτάμια? Όχι, όχι, βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε διάφορα συνεργεία μέσω εργολαβιών. Στο Δήμο Χερσονήσου, για παράδειγμα, σήμερα στην περιοχή των Βουβών, την προηγούμενη εβδομάδα πριν 10 μέρες ήταν στις Γούρνες. Δίνουμε προτεραιότητα, κυρία Δουλγεράκη, σε ποτάμια και ρέματα που διασχίζουν κατοικημένες περιοχές. Τα χρήματα τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν είναι χρήματα τα οποία είναι από την περιφέρεια ή υπάρχει χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος για να γίνει υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση? Υπάρχει χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, αλλά δεν επαρκεί, διότι δεν είναι 5 και 10 και 20 και 50 χιλιόμετρα, είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα τα ρέματα μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, και καταλαβαίνετε ότι τα κόστη είναι ιδιαίτερα υψηλά, αν θέλουμε και αν μπορούμε να τα καθαρίσουμε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, δίνοντας προτεραιότητα σε ρέματα και ποτάμια που κατά το παρελθόν έχουν δείξει ότι έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. 1000 χιλιόμετρα ρέματα, αν σας ζητήσω να μου το κάνετε πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ναι, ναι, πάνω. Και λέω, αν σας ζητήσω να μου το κάνετε απλά με αριθμούς, έτσι στο πρακτικό του πράγματος, ποια είναι τα λεφτά που χρειάζονται και ποια είναι τα λεφτά τα οποία έχει στείλει είναι το κεντρικό κράτος? Είναι πολλά εκατομμύρια, κυρία Δουλγεράκη. Πολλά εκατομμύρια. Τι σημαίνει πολλά εκατομμύρια, δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, διότι είναι το τι θέλει το κάθε ρέμα, αν χρειάζεται, αν έχει μπαζώματα, διότι συναντάμε και τέτοια φαινόμενα.
αν που βρίσκεται το πλάτος του, πολλά κυρία. Μάλιστα. Λειψά όσα γίνονται με ευθύνη του κεντρικού κράτους. Προσπαθείτε λοιπόν να κάνετε ό,τι καλύτερο γίνεται εσείς από τη δική σας την πλευρά, λέτε, με τα χρήματα που έχετε, που μα διατίθενται. Λέτε επίσης ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και ακόμα κάτι εντονότερο από αυτό, γιατί εάν είναι κάτι εντονότερο, για παράδειγμα, από αυτό, ήταν και οι χθεσινές που δεν είχαμε, δηλαδή δεν τρέξανε καθόλου σχεδόν τα ρέματα. Να υπάρξουν φαινόμενα, να υπάρξουν, αλλά όχι στο βαθμό που συναντήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν την Θεσσαλία, για παράδειγμα. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτοί οι τόνοι νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντιπληρικά έργα, μελέτες που γίνονται από το 2020, μελέτες που θα ξεκινούν να παραδίδονται 2024, ειδικά για το γιόφυρο, ευελπιστείτε το Μάρτιο του 2014, προκειμένου να ξεκινήσει το διεκδικητικό πλαίσιο στη συνέχεια για να κάνετε όλα εκείνα τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία χρειάζονται για το ποτάμι. Δρακουλιάρης από την αρχή, είναι πολλά τα χιλιόμετρά του, κατεβαίνοντας και μέχρι το γιόφυρο και τις εκβολές της περιοχής Γιοφύρου. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα αυτά όχι για κανένα άλλο λόγο, για να δούμε πόσους αυτό το κράτος, πόσο κακομύριδες μας κάνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες και πραγματικά πόσο αυτή την ώρα είμαστε εκτεθειμένοι σε παντός είδους κινδύνους. Αλλά για τα άλλα, για κλιματική αλλαγή μας μιλάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρουμε, κυρία Δουλγεράκη, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, για μισό λεπτό ακόμα, να αναφέρω ότι όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας, δηλαδή πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΠ, όλοι οι φορείς, υπάρχει μια άριστη και αγαστή συνεργασία μεταξύ μας για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Όμως, να τονίσουμε ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Απαιτούνται προσωπικό, απαιτούνται μέσα, αλλά και υποδομές που προγραμματίζουμε. Να σας πω για κάτι άλλο, κύριε Συρηγονάκη, αν μου επιτρέπετε και με εμένα, ναι. Μου φαίνεται ότι έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι θα το πάμε το γράμμα. Μέχρι να μπει στη μέση το ΤΑΙΠΕΔ, ο ιδιωτικός τομέας, γιατί ούτως ή άλλως στοιχεία ζητούσανε και το γνωρίζαμε για το τι γίνεται. Είχε επιβεβαιωθεί και διαστόματος του ιδίου του Περιφερειάρχη, για να δούμε κατά πού θα πάει η πολιτική προστασία, τι κοστίζει, τι πληρώνεις, τι έχεις, ποια δεδομένα έχεις. Μου φαίνεται ότι έτσι τελικά θα το συνεχίσουμε και ότι οι αναβαθμίσεις, οι επενδυτικές βαθμίδες και όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλους λόγους και όχι για αυτά τα απλά. Αυτό μου φαίνεται. Όταν υπάρχει πρόληψη, κυρία Δουλγεράκη, τα κέρδη είναι πολλαπλάσια από την αποκατάσταση. Αυτό το γνωρίζουν και φαίνεται και από τις πράξεις, από τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν γίνουν τα έργα αυτά, υποδομής που απαιτούνται για να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα, θεωρώ ότι τα χρήματα τα οποία θα κερδίζουμε, οι πόροι, θα είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία δόθηκαν για να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτό υπόκειται και στο συνέδριο της ΕΜΠΕ και αυτό είναι και πραγματικότητα. Έχουν φυγεί από όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, μια που συναντηθήκατε εκεί οι περιφερείες και τα είπατε, τα στοιχεία για να πάνε μέσα από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ΤΑΙΠΕΔ που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, ξέρετε. Όχι, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, κυρία. Δεν υπόθηκε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.